Πάμε να ανοίξουμε ακόμα μία πολιτική συζήτηση με φόντο και τις εκλογές της Κυριακής. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV αλλά και στην εκπομπή μας δίνουμε βήμα σε εκπροσώπους κομμάτων και υποψήφιους βουλευτές βέβαια προκειμένου να αναλύσουν την ατζέντα τους και να αναφερθούν και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και τις υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Θέλω λίγο να υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Καταλαγαριανάκη, εκπρόσωπο του ΚΚΕ Μ-Λ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την ερώτηση αναφορικά με το διακύβευμα των εκλογών και αν είναι κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρούμε ως ΚΚΕ Μ-Λ ότι τα κρίσιμα ζητήματα θα κρυθούν μετά τις εκλογές και θα τεθούν μετά τις εκλογές. Φαίνεται ότι έχει εκλεγεί κυβέρνηση και η εκλογική διαδικασία έρχεται να απαντήσει κατά πόσο θα υπάρχει πόσο ισχυρή θα είναι και ποιος θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτά θα έλεγα ότι δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολύ και δεν σχετίζονται με τα προβλήματα του λαού και της νεολαίας. Γιατί όποιος και να εκλεγεί θα ακολουθήσει μια σκληρή πολιτική, σχεδιάζει μια άγρια επίθεση απέναντι στο λαό και στη νεολαία. Επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι άλλο πιο μπροστά. Δείγμα αυτής της πολιτικής που πρόκειται να ακολουθεί είναι αυτό που έγινε αυτές τις μέρες με την επιβολή προστίμων, εξοντωτικών και απαράδεκτων προστίμων που επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων απέναντι σε συλλογικές οργανώσεις, μεταξύ αυτών και το ΚΚΕ Μ-Λ. Για 18 αφίσες καλείται να πληρώσει πρόστιμο 5.400 και ένα άλλο πρόστιμο στο Δήμο Αθηναίων και ένα άλλο πρόστιμο 18.000 ευρώ. Για μας είναι μια... Για αφισορύπανση. Για αφισορύπανση, ακριβώς. Πράγμα το οποίο υλοποιείται αυτές τις μέρες. Θεωρούμε ότι δεν είναι εικόνα όμως οι αφήσεις γενικά, χωρίς να μας θεωρούμε μετά, ότι είναι αυτό μια φασιστικοποίηση. Όχι, γενικά αν συμφωνεί τελείως αυτό. Στην αυσορύπανση, στο φαινόμενο. Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος να προβάλλουμε την άποψή μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η αφίσα και το πανό. Ακριβώς. Είναι και το χαρτόνι. Και η Κρήτη TV δεν σας δίνει βήμα. Ναι, για πρώτη φορά ερχόμαστε και στην Κρήτη TV σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές. Εγώ προσωπικά φιλοξενήσα εκπρόσωπο. Μια συντρόφισσα μου. Δεν είναι ωραία εικόνα όμως η αυσορύπανση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι το μόνο μέσον το οποίο έχουμε για να προβάλλουμε τις απόψεις μας. Τις μαζεύετε μετά όμως τις αφήσεις. Εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε κανένα πρόστιμο. Δεν θα πληρώσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, κανένα πρόστιμο. Αυτή είναι η δυνατότητα του λαού και της νεολαίας, των συνδικάτων, να βάζει τα ζητήματα τα οποία απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά το εργατικό κίνημα και το προοδευτικό κίνημα. Δεν έχουμε την πρόσβαση που έχουν τα αστικά μέσα, έτσι, τα αστικά κόμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν παίρνουμε δεκάρα από το κράτος ως επιχορήγηση. Όλη η εκλογική προπαγάνδα γίνεται από πόρους που έχουμε εμείς οι ίδιοι, που βάζουμε από την τσέπη μας. Δεν θα δεχτούμε να πληρώσουμε παραπάνω ούτε ένα ευρώ και γι' αυτό το λόγο καλούμε σωματεία, συλλογικότητες, αγωνιστές να απαιτήσουν την ακύρωση αυτών των προστήμων. Είναι συνέχεια μιας πολιτικής τρομοκράτησης των λαϊκών αγωνιστών, των συλλογικοτήτων της αριστεράς, συνέχεια μιας πολιτικής που εκφράστηκε ένα προηγούμενο διάστημα από την σκληρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που εμέσω πανδημίας απαγόρεψε οποιασδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αντιστάσεις των εργαζόμενων και της νεολαίας, και γι' αυτό το λόγο εμείς καλούμε όλους αυτούς που ανέφερα προηγούμενα σε ένα μέτωπο απέναντι, ας πούμε, σε αυτή την τακτική τρομοκράτησης, επιβολής προστήμων. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πώς φαντάζεστε την αναπτυξιακή τροχιά που πρέπει να ακολουθήσει το νησί, σε ποιες βάσεις? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα πάλης. Δεν έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχουμε ένα πρόγραμμα πάλης. Παλεύουμε για δικαιώματα και κατακτήσεις. Δεν θεωρούμε ανάπτυξη τη διάλυση του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Δεν θεωρούμε ανάπτυξη τα αεροδρόμια να ξεπουλούνται στους Ιταλούς, τα λιμάνια στους Ιταλούς, τα αεροδρόμια στους Γερμανούς, τα τρένα στους Ιταλούς κλπ. Αυτά είναι ξεπούλημα, είναι λαιλασία του πλούτου της Ελλάδας προς τα πάνω και από τους φτωχούς στους πλούσιους. Εμείς λοιπόν καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία, τους αγρότες, σε ένα πλατή μέτωπο αντίστασης, προκειμένου να διεκδικήσουμε όλοι το δίκιο μας απέναντι σε αυτή την πολιτική, η οποία θα εφαρμόσει η κυβέρνηση και που θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Κανένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμά τους είναι οι επιταγές των ξένων, των υπεριαλιστών. Το πρόγραμμά τους είναι η αρινή έκθεση της Κομισιόν. Το πρόγραμμά τους είναι τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Ρεαλιστικό σενάριο της αύξησης των ποσοστών του ΚΚΕ Μ-Λ στις επόμενες εκλογές. Σας προβληματίζουν τα χαμηλά ποσοστά του κόμματος? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς παλεύουμε έτσι ώστε να εκφραστεί η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου. Η απήχησή μας... Εκφράζεται. Η απήχησή μας, εκεί που παλεύουμε, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή η οποία μπορεί να καταγράφεται μέσα στις κάλπες. Και αυτό γιατί ο λαός μας εκβιάζεται με διλήμματα, τρομοκρατείται και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σίγουροι ότι αύριο θα είναι, ακόμη και αυτοί που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, στους δρόμους του αγώνα, ενάντια στην πολιτική που θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, ήδη τώρα, μέσα από την ιερινή έκθεση της Κομισιόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, τέρμα οι επιδοτήσεις που υπήρχαν ένα προηγούμενο διάστημα, έτσι, σε μεσαία στρώματα, τέρμα αυτές τα ψίχουλα που δίνονταν από την κυβέρνηση με τη μορφή κοπονιών, ας πούμε, και ΠΑΣ, έτσι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή οι πληστηριασμοί θα ενταθούν. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πήγε και να συνάντησε τον άνεργο, και την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται να βγάλει σε πληστηριασμό 700.000 σπίτια. Να αφήσει χωρίς σπίτι 700.000 άτομα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα πάει να προστατεύσει και να έχει και επικοινωνία. Κύριε Καταλαγαριανάκη, για ποιους λόγους, και με αυτό να κλείσουμε, ο ψηφοφόρος της Κρήτης αλλά και πανελλαδικά να στηρίξει την προσπάθειά σας την προσεχή Κυριακή? Θέλουμε να στηρίξει την προσπάθειά μας για να ενισχυθεί η κατεύθυνση της αντίστασης και της διεκδίκησης. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι η μόνη διέξοδος. Για να ζήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό το σύνθημά μας, πρέπει να αγωνιστούμε. Ο μόνος δρόμος που μπορεί να νικήσει ο λαός είναι ο δρόμος του αγώνα. Θέλουμε λοιπόν να ενισχυθεί η λογική της αντίστασης, της διεκδίκησης. Και γι' αυτό καλούμε σε ένα μαζικό μέτωπο αντίστασης για να βάλουμε φρένο σε αυτή την επίθεση που τα κυρίαρχα κόμματα θέλουν να ακολουθήσουν. Να μαυρίσουν όλους αυτούς που θα κάνουν τη ζωή του εργαζόμενου και της νεολαίας ακόμη πιο δύσκολη. Να μαυρίσουν όλα τα αστικά κόμματα. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ Μ-Λ, να ενισχύσουν τη γραμμή της αντίστασης και της διεκδίκησης. Κύριε Καταλαγαριανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε στον λίγο χρόνο που τα είπαμε. Να είστε καλά.